το πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη. Ναι, είναι γεγονός ότι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, από τις 20 Φεβρουαρίου και πέρα, δηλαδή με το οποίο υπήρξε η πρώτη καταρχήν συμφωνία με τους θεσμικούς εταίρους, παρατηρούμε συγκεκριμένα μέσα και συγκεκριμένα εντός αγωγικών βαριά ονόματα της ξένης δημοσιογραφίας να ασχολούνται αποκλειστικά σχεδόν με την Ελλάδα. Και όπως πολύ καλά είπατε, και μάλιστα διαχέοντας, γράφοντας, σκορπώντας ειδήσεις, και αυτό το βάζω εισαγωγικά, οι οποίες στην επόμενη μέρα διαψεύδονται ή αναιρούνται, αλλά που εν πάση περιπτώσει όμως έχουν καταφέρει να ανακατέψουν καταστάσεις και να δημιουργούν μία ατμόσφαιρα πολύ βαριά, να αποσυντονίζουν, αν θέλετε, και τη σκέψη εκείνων οι οποίοι παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις μέσω του τύπου ή των τηλεοράσεων. Και ταυτόχρονα όλο αυτό να αναμεταδίδεται από τα αθηνοκεντρικά, πανελλαδικά, κυρίως ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Κλείστε τα αυτιά σας σε εκείνους οι οποίοι επιχειρούν να σας τρομοκρατήσουν. Το έχει πει και ο Πάνος ο Καμένος. Κλείστε τα αυτιά σας σε αυτούς οι οποίοι τρομοκρατούν. Έχουν βαρύτατη ευθύνη εκείνοι οι οποίοι ασκούν αυτού του είδους την τρομοκρατία σε βάθος Ελλάδας. Βεβαίως, επί 45 χρόνια δημοσιογράφος, δεν μπορώ να επιβάλλω τον κώδικα διοντολογίας. Ξέρω πώς δουλεύουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν κάτι για να υπηρετήσουν μία συγκεκριμένη πολιτική. Δεν πρόκειται να παραπονεθώ, παρά μόνο να καταγράψω το ζήτημα. Μου ανοίξατε ένα θέμα το οποίο πραγματικά εμένα που δημοσιογραφικά με απασχολεί, αλλά και κυριακή γιορτή. Εκείνοι θα εισπράξουν την οριστική πλέον απάντηση σε όλα αυτά που επιχειρούσαν να κάνουν διαμορφώνοντας μια στρεβλή κατάσταση που πολλές φορές έφτανε και τα ρέα του εκβιασμού απέναντι στην κοινή γνώμη. Θα το κλείσουμε το κεφάλι αυτό.